Η Ορεστιάδα θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η πρώτη πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα συνδεθεί με οικιακό φυσικό αέριο. Βάσει του σχεδιασμού της ΔΕΠΑ που περιέχεται στο επενδυτικό πακέτο Juncker ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δύο λόγοι που δείχνουν την επιλογή της ακριτικής πόλης είναι η μορφολογία και το ανάγλυφό της που εύκολα μπορεί να δεχθεί τέτοιες υποδομές, αλλά και η ύπαρξη σταθμού LNG ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, καθώς ο σχεδιασμός αναφέρει μεταφορά και αποθήκευση αερίου οδικός. Σε ό,τι αφορά τη Βέρεια και την Ορεστιάδα, και εγώ τα διάβασα αυτά και απευθύνθηκα στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, το ρώτησα γιατί δεν είμαστε κι εμείς. Και μου είπε ότι ο κύριος Περιφερειάρχης ζήτησε για όλες τις πόλεις της περιφέρειας. Για όλες. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι ο Παυλίδης, ο οποίος διακατέχεται από Περιφερειάρχης, διακατέχεται από αίσθημα δικαιοσύνης προς όλους τους νομούς της περιφέρειας, είμαι σίγουρη ότι το κυνηγάει για όλους τους νομούς. Εκεί γεννάται το ερώτημα, γιατί η Καβάλα δεν είναι στον κατάλογο των πόλεων που θα λάβουν οικιακό φυσικό αέριο, αλλά και αν η διοίκηση του Δήμου είναι διατεθειμένη να πεινέσει την φιλοξενία σταθμού LNG προκειμένου να λάβει οικιακό φυσικό αέριο στην πόλη. Δηλαδή η Βέρεια που είναι στα βουνά έχει πλωτό LNG. Ο Δήμος Καβάλας έχει εκφράσει ανοιχτά καθαρά τη γνώμη του από την πρώτη στιγμή, όχι άλλη επικίνδυνη μονάδα στην περιοχή. Το είπαμε ανοιχτά και καθαρά. Η Καβάλα και τα νερά της Καβάλας είναι ψαρότοπος. Δεν θα χαλάσουμε την περιοχή μας. Το LNG στην Αλεξανδρούπολη είναι 15 χιλιόμετρα μέσα από το λιμάνι, διότι η Αλεξανδρούπολη είναι γνωστό ότι το λιμάνι της είναι ρηχό. Και εξάλλου η Αλεξανδρούπολη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν είναι ψαρότοπος. Η Σαμοθράκη είναι. Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι. Τα πρώτα για τη Βέρεια και την Ορεστιάδα. Μπορεί να το συνδέουν σαν δωράκι για το LNG της Αλεξανδρούπολης, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, να λείπουν τέτοια δώρα.